Καλημέρα σας και από μένα. Βρισκόμαστε εδώ πέρα για να ανακοινώσουμε το 25ο Φεστιβάλ Ναυπλίου, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα τέταρτο αιώνα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην ελληνική επικράτεια δεν νομίζω να υπάρχει περιφερειακό φεστιβάλ που έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, το φετινό φεστιβάλ θα έχει έναν πολύ ορθαστικό χαρακτήρα, έναν επαιτειακό χαρακτήρα. Και χαίρομαι επίσης διότι σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που περνάμε στη χώρα μας, πάρα πολλά φεστιβάλ είτε έχουν σβήσει πλέον από το χάρτη, είτε έχουν μείνει ακέφαλα. Δηλαδή, σκέφτομαι πρόσφατα, ας πούμε, το φεστιβάλ Καλαμάτας, το περίφημο φεστιβάλ Χορού, που έχει μείνει χωρίς διευθυντή. Ακόμη και το φεστιβάλ Αθηνών, που ψιλοπαραπέει, είμαστε Μάρτιο και δεν ξέρουμε ακόμη τι πρόγραμμα θα κάνουμε. Εμείς εδώ, στον Ναύπλιο, σήμερα Μάρτιος, έχουμε ουσιαστικά στα χέρια μας ένα καταπληκτικό πρόγραμμα για τον ερχόμενο Ιούνιο. Όπως σας είπε και ο κύριος Ηλιώτης, οι ημερομηνίες του φετινού φεστιβάλ είναι 24 Ιουνίου μέχρι 3 Ιουλίου και έχουν εκδηλώσει πολύ έντονο ενδιαφέρον και συμπαράσταση 9 χώρες που θα εκπροσωπηθούν στέλνοντας καλλιτέχνες και συνδροτήματά τους. Σας αναφέρω μία-μία και αν θέλετε να τις σημειώνετε. Οι χώρες που θα λάβουν μέρος φέτος είναι η Νορβηγία, η Εστονία, η Αυστρία, η Τουρκία, η Δανία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουκρανία και η Ισπανία. Όλες αυτές οι χώρες γνωρίζουν για το φεστιβάλ Ναυπλίου. Γνωρίζουν επίσης τη μεγάλη κρίση που περνάει η χώρα μας και θέλουν με αυτόν τον πολύ έτσι όμορφο και ευγενικό τρόπο να μας συμπαρασταθούν. Εγώ πραγματικά τους είμαι ευγνώμων διότι μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και επίσης το φεστιβάλ Ναυπλίου όχι απλώς γιορτάζει τα 25 του χρόνια αλλά επαυξάνεται και σας κάνω και μία δήλωση που για φέτος για πρώτη φορά το φεστιβάλ Ναυπλίου θα αγκαλιάσει και ένα διεθνές σεμινάριο βιολιού που θα γίνει στις αρχές Αυγούστου και συνεργάζομαι με μια πολύ μεγάλη μουσική ακαδημία από το Βέλγιο, από την Λιέγη συγκεκριμένα, που θα έρθουν για μια εβδομάδα ξένα παιδιά για να πάρουν μέρος σε αυτό το σεμινάριο και βεβαίως το σεμινάριο θα είναι ανοιχτό και σε Έλληνες νέους που θέλουν να πάρουν μέρος. Αυτό είναι ένα καινούριο άνοιγμα του φεστιβάλ και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Δήμαρχος και ο κύριος Ηλιώτης που αγκάλιασαν αυτή τη σκέψη και θα την υποστηρίξουμε και θα την αυξήσουμε για τα επόμενα χρόνια. Πολλοί λένε ότι ο πολιτισμός ουσιαστικά όταν περνάει μια χώρα κρίση είναι ένα δευτερεύον ή τριτεύον κεφάλαιο. Εγώ πιστεύω ότι ο πολιτισμός είναι το πιο σημαντικό που έχει να στηριχθεί μια χώρα, διότι η μουσική, η όμορφη, οι ζωγράφοι, οι ποιητές, οι λογοτέχνες μιας χώρας είναι πνεύμα της χώρας και από αυτό το πνεύμα είναι που παίρνει το αίμα του όλους και το οξυγόνο όλη τη χώρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει το φεστιβάλ αυτό, όπως αποδεικνύεται, να μείνει, να συνεχίσει και να δίνει ένα πάρα πολύ όμορφο παράδειγμα και στους υπόλοιπους χώρους στην Ελλάδα που να βλέπουμε ότι πραγματικά εδώ στον Ναύπλιο συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που πηγαίνουμε ενάντια στους καιρούς, ενάντια στο ρεύμα και είναι πραγματικά αξιέπαινο διότι έχουμε όλη τη συμπαράσταση του κόσμου του Ναυπλίου μέσα. Των δημοτικών αρχών, περισσότερο του Δημήτρη Κοστού, που από την αρχή μας έχει βοηθήσει απεριόριστα. Του Κώστα Χιλιώτη, που μας έχει βοηθήσει επίσης απεριόριστα. Του συνεργάτη μου του Χρήστου Τσενέ, που επίσης μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, χαίρομαι που είμαστε αυτή τη φορά εδώ πέρα. Επίσης, το ότι το ανακοινώνουμε τόσο έγκαιρα θα είναι πολύ χρήσιμο και για την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, αναφέρομαι, ας πούμε, σε ορισμένους ξενοδόχους που θα θέλουν να αναφέρουν τις εκδηλώσεις που θα γίνουν μέσα στα site των ξενοδοχείων τους. Είναι πολύ σημαντικό για τον τουρισμό, είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους ξενοδόχους, αλλά και για εμάς σαν φεστιβάλ. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να έχουμε και access σε πάρα πολλά άλλα και μέσα κοινωνικής social media. Ένα από αυτά θα είναι μέσω του Facebook, μέσω του Instagram, μέσω των Twitter
Και βεβαίως οι διάφορες χορηγοί, είτε είναι επικοινωνίες, είτε είναι χορηγοί σε είδους. Όσο πιο έγκαιρα και ακριβώς αυτό το πράγμα που κάνουμε τώρα γίνεται, αυτό το πράγμα, τόσο πιο καλά αποτελέσματα θα έχουμε. Κλείνω με αυτά, με αυτή την σκέψη ότι τελικά αυτό το 25ο φεστιβάλ θα είναι ίσως το καλύτερο που έχει γίνει μέχρι τώρα, ότι οι ναυτιώτες και πάλι θα έρθουν και θα είναι πάρα πολύ και πολύ άριθμοι και ότι τελικά θα είναι ένα φεστιβάλ το οποίο θα το θυμόμαστε για πάρα πολλά χρόνια.